Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο review του Game Lab. Είμαι ο Μάριος, αλλιώς του Noplan Gamers, και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ομολογουμένως για έναν τίτλο ο οποίος με βασάνισε λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα για το πώς θα τον παρουσιάσω, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το LX το 2. Το LX2 λοιπόν κυκλοφόρησε 1η Μαρτίου του 2022 από την THQ Nordic και δημιουργήθηκε από την Piranha Bytes. Μιλάμε για ένα story-based open world RPG τίτλο, ο οποίος πραγματικά, ενώ έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τελικά καταλήγει να μένει πίσω σε πάρα πολλούς τομείς, χαλώντας αρκετά την εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος με τον τίτλο. Το LX2 σαν ιστορία μας μεταφέρει 10 χρόνια μετά το τέλος του LX1, όπου πρακτικά μας λέει ότι ο χαρακτήρας μας, ο Jax, έχει περάσει την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να πείσει τα factions του πλανήτη για έναν σοβαρό επικείμενο κίνδυνο, χωρίς να έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Οπότε στο LX2, έχοντας πλέον έρθει αυτός ο κίνδυνος υπό τη μορφή τεράτων και μεταλλάξεων, αναλαμβάνει ο Jax να πείσει όλα τα factions ότι πρέπει να ενωθούν για να τα βγάλουν πέρα. Τα functions τα οποία έχουμε στο παιχνίδι μέσα είναι οι Clerics, οι Outlaws, οι Berserkers, οι Alps και οι Morcons. Γενικά, κάθε function θα δείτε ότι έχει τη δικιά του λογική, τα δικά του πιστεύω, τον δικό του τρόπο ζωής και φυσικά τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επιβιώνουν στον κατεστραμμένο πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε. Πέρα από το story του παιχνιδιού όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε να κοιτάμε και το gameplay. Πρακτικά έχουμε έναν αρκετά καλό RPG τίτλο, ο οποίος μας δίνει μεγάλη ελευθερία στο πώς θα δημιουργήσουμε το χαρακτήρα μας, αλλά μας δίνει πολύ μεγάλο επίπεδο δυσκολίας εξ αρχής, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και τις αποστολές οι οποίες θα μας δώσουν το πολυπόθετο XP για να ανεβάσουμε level το χαρακτήρα μας και να ξεκλειδώσουμε νέες ικανότητες, αλλά και να προχωρήσουμε το story. Το μεγάλο trick στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να περάσετε από όλα τα factions, να πάρετε όλα τα quest τα οποία μπορούν να σας δώσουν, για να μπορέσετε να αρχίσετε να μαθαίνετε και τι συμβαίνει με κάθε faction και ποια είναι η λογική του, αλλά και να μπορέσετε να πάρετε XP, λεφτά και εξοπλισμό, ώστε να μπορέσετε να επιβιώσετε στα πιο δύσκολα τα οποία σας περιμένουν. Και πιστέψτε με, είναι πολλά. Έως ότου όμως καταφέρουμε να χτίσουμε το χαρακτήρα μας όπως ακριβώς θέλουμε, θα παρατηρήσετε ότι θα έχετε πάρα πολλά μειονεκτήματα και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βγάλετε πέρα κάποιες μάχες, ακόμα και με τα πιο βασικά τέρατα. Το παιχνίδι έρχεται εδώ και μας δίνει μία σειρά από NPCs, όπου ο κάθε NPC έχει ένα set από ικανότητες και δυνατότητες, οι οποίες ανάλογα το τι build θέλετε να κάνετε εσείς, μπορείτε να αξιοποιήσετε το κατάλληλο NPC για να τις καλύψει, ισορροπώντας λιγάκι έτσι την κατάσταση. Αν και δεν θα σας αφήσει να έχετε μονάχα έναν NPC, δεδομένου ότι θα πρέπει να κάνετε και τις αποστολές που σας ζητάει ο καθένας. Πηγαίνοντας στα γραφικά του παιχνιδιού, έχουμε έναν αρκετά όμορφο κόσμο με πάρα πολλές αλλαγές. Έχουμε και δάσος, έχουμε και έρημο, έχουμε βουνά, έχουμε πηδιάδες. Υπάρχει μια ωραία ποικιλία στο πού θα βρεθείτε, τι θα αντιμετωπίσετε, τι τέρατα θα βρείτε ανά περιοχή. Βέβαια, όσα καλά έχει ο χάρτης και ο κόσμος, μπορώ να πω τόσο αρνητικά έχει το animation του παιχνιδιού, δεδομένου ότι θα παρατηρήσετε πάρα πολύ γρήγορα πως ακόμα και οι επιθέσεις που έχουν τα τέρατα είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ό,τι τέρας και να συναντήσετε έχουν πρακτικά το ίδιο set επιθέσεων και ο χαρακτήρας δεν έχει ιδιαίτερη ποικιλία στο τι κινήσεις θα κάνει. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου θα κάνετε άλματα ή που θα γλιστρήσετε από κάποιο βράχο, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν διάφορα glitches τα οποία ψιλοχαλάνε όλη αυτή την αίσθηση που πάει να δημιουργήσει ο κόσμος. Από θέμα γραφικών πάντα. Όσον αφορά τον ήχο, η pre-patched έκδοση του παιχνιδιού, δηλαδή μόλις είχε γίνει released, είχε αρκετά θεματάκια με τον ήχο, δεδομένου ότι ακόμα και το jetpack το οποίο είχαμε για να μπορούμε να μετακινούμαστε σε διάφορα δύσβατα σημεία στο χάρτη ακουγόταν σαν αεροπλάνο από το Ace Combat 1. Με τα πρώτα patches τα οποία μπήκανε στο παιχνίδι μετά το release, μπορώ να πω ότι ο ήχος βελτιώθηκε πάρα πολύ, αν και υπάρχουν διάφορα σημεία
τα οποία μπορώ να πω ότι δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα αεροπλάνο των κακών της υπόθεσης, το οποίο κυκλοφορεί στο χάρτη, το οποίο θα το ακούτε πολλές φορές, θα το βλέπετε σπάνια γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο και συνήθως δεν θα κοιτάτε στον αέρα. Και ο ήχος του είναι λιγάκι περίεργος, λίγο σας αποπροσανατολίζει. Η δυσκολία του παιχνιδιού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχετε στο νου σας όταν θα το ξεκινήσετε, δεδομένου ότι ακόμα και αν επιλέξετε την εύκολη δυσκολία, θα παρατηρήσω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλετε πέρα στις πρώτες μάχες που θα ξεκινήσετε να κάνετε. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσετε να κάνετε focus μόνο σε ένα function ή εάν είσαστε ο τύπος ο οποίος θέλει να ολοκληρώνει πρώτα κάτι πριν πάει παρακάτω. Δυστυχώς αυτό δεν είναι υλοποιήσιμο στο LX2, μιας και τα quest τα οποία μπορείτε να αναλάβετε και να ολοκληρώσετε ανά function έχουν συγκεκριμένα επίπεδα. Οπότε ξεκινάτε σε 1, 2, 3, 4, 5 επίπεδο δυσκολίας αποστολή και μετά συνεχίζει και ανεβαίνει. Όπου εκεί πέρα δεν μπορείτε να φτάσετε στο κατάλληλο επίπεδο κάνοντας μονάχα τις αποστολές από ένα faction. Πάνω σε αυτό το κομμάτι βέβαια, πραγματικά το quick save και το quick load, F5 για το quick save, F8 ή F9 ανάλογα το πώς θέλει ο καθένας για το quick load, πραγματικά ήταν από τα αγαπημένα μου πράγματα που είχα σε μια δύσκολη μάχη. Με έσωσαν πάρα πολλές φορές. Αυτά λοιπόν ήταν τα σχόλιά μου για το LX2. Ήτανε και είναι ένας ενδιαφέρον τίτλος, έχει ωραία ιστορία, αλλά δεν έχει το βάθος ή την υλοποίηση την οποία θα ήθελα προσωπικά να έχει. Εσάς πώς σας φάνηκε από αυτό που είδατε ή αν έχετε ασχοληθεί με τον τίτλο ή με αυτά από τα οποία έχετε διαβάσει για τον τίτλο. Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, όπου μπορείτε να βρείτε και τα links με τα social media του GameLab, το οποίο μπορείτε να ακολουθείτε για να μαθαίνετε τα τεκτενόμενα της gaming βιομηχανίας και όχι μόνο. Γεια σας!